Γεια σου, παιδιά! Τζάρβις εδώ. Στο επεισόδιο θα συνεχίσουμε την πινακίδα του Heroland που σας έλεγα. Συγγνώμη που να την κάνω off camera, αλλά θέλει πάρα πολύ ώρα να κάνεις κάτι τέτοιο. Δείτε πόσο wool χρησιμοποίησα για να κάνω όλο αυτό το πράγμα. Είναι επειδή τώρα το έκανα αυτό, έβαψα όλα τα πρόβατα που έβρισκα και μετά πήγαινα και τους έκοβα τις τρίχες και έτσι το έκανα. Το μαλλί μάλλον. Λοιπόν, θέλω να την τελειώσω, δεν έχω τελειώσει ακόμα. Έμεινε μία τελευταία πινελιά. Έχει αρκετά. Πρώτα απ' όλα θα σπάσω αυτό, δεν πρέπει να υπάρχει. Και δείτε τι θα κάνω μετά. Θα βάλω gravel ακριβώς από κάτω. Φτάνει, λέτε. Κάτι μου λέει πως όχι και θα ανεβριάσω πολύ αν δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Λοιπόν, θα τελειώσουμε αφού κάνουμε λίγο κάτι άλλο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από εδώ και θα βάζουμε ξύλο εδώ πάνω. Θα δείτε γιατί. Είναι μια ωραία πινελιά σε οτιδήποτε φτιάχνετε. Το να βάζετε τέτοιου είδους ξύλο. Βλέπετε. Ούτε το ξύλο θα μου φτάσει, έτσι δεν είναι. Δεν θα μου φτάσει, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν ξέρω και πώς ακριβώς ήθελα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε, εντάξει. Έχουμε ακόμα αρκετό χρόνο. Αξ. Ωραία. Δεν θέλει ούτε πολύ ούτε λίγο. Οκ. Και λίγο ακόμα gravel αν μπορώ να βρω. Να εκεί έχει, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Θα βρω το κομμάτι. Μόνο ένα, εντάξει τώρα. Να πω με ένα gravel δεν με κάνει πολύ το διάδρομο. Βέβαια δεν είναι ολόκληρο το διάδρομο, θα το κάνει το μισό. Ωραία. Για να μπορώ να σκάβω πιο γρήγορα. Θα πάρω 10 με 11 κομμάτια. Τόσο περίπου θα λείπει. Το κακό είναι ότι μερικές φορές πέφτει flint. Από ό,τι βλέπετε χρησιμοποίησα το gravel για να ανεβαίνω πάνω στην πινακίδα γιατί δεν έχω κάτι άλλο. Για να βάζω το wool. Και έτσι το ξόδεψε και μετά την το έσπαγα γινόταν φλιν. Αλλιώς θα είχα ακόμα πολύ gravel. Ξεκίνησα με ένα stack και έμεινα με λίγο. Α, γιατί το βάλω αυτό τώρα, δεν το βάλω βέβαια. Μόνο αυτό το βγάλω από εδώ. Λοιπόν, πάμε. Σήμερα είμαι άρρωστος, γι' αυτό μπορεί να ακούγομαι κάπως. Και... ναι. Φυσικά δεν αυτό δεν είναι να έχει καμία τύχη στον τρόπο που κάνω το βίντεο, απλά λέω. Και σήμερα δεν είχα τίποτα να κάνω, γι' αυτό είπα ας κάνω ένα βίντεο, γιατί κάθομαι και βαριέμαι. Εντάξει, δεν είμαι για τη θάνατά, αλλά όχι τόσο καλά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Από ό,τι φαίνεται σχεδόν έχουμε τελειώσει από εδώ. Εγώ θα προσπαθώ να κάνω να βάλω το gravel. Το ανεδηματισμένο gravel. Α, πολύ πιο λίγο νομίζω χρειάζεται. Βασικά μπορεί και να μην φτιάξει. Ναι, επιτέλους. Επιτέλους. Πάνω.
Uma Coreia justa, se tem cara. Tipo, que tora, vai no filme, se repara. Poxa, será que pode estar fila? Quando você cai de fila, não é um pouco fila, ainda cai de fila. E se você não pedir, você vai ver que você não pode pedir com fila, avocado. É de fila, se não pedir. Μια χαρά τώρα λίγο και την άλλη. Να, ωραία. Πάρε πίσω το σκαφάλι μου. Τέλεια. Από εδώ έβαλα εγώ τον dead και φαίνεται μάλλον λίγο. Θα το κάνω καλύτερο σε λίγο, αλλά... Μόνο για δύο. Όχι, δεν υπάρχει κάποιο θέμα σε αυτό, αλλά... άμα το πάρουμε, άδε. Τόσο γουλ που έκοψα από τα πρόβατα, τα σιέρτσα μου είναι καταχαλάσει, έτσι. Δύο έφταναν, αλλά... Εντάξει, όταν πηγαίνεις να δεις το πιστεύω, θα να μίλω κόβεις ένα, αυτό να μου πεις τώρα, αλλά... πώς φαίνεται. Κάντε μου ένα comment αν σας άρεσε. Μόνο ένα πράγμα. Φαίνεται λίγο σκοτεινό. Μόνο πρέπει να κάνω κάτι γι' αυτό. Όχι, αφού το βράδυ δεν χρειάζεται τίποτα εδώ πέρα, οπότε μια χαρά. Λοιπόν, γυρνάμε πίσω στο εργαστήριο. Να πάρει. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχουν δύο κρεβάτια. Είναι το ένα έτοιμο για τον guest που θα έρθει. Ο πρώτος guest που θα μου στείλει friend request θα μπορέσει να έρθει εδώ πέρα και να ζήσει εδώ στο lab. Η Δάλος, αν θέλει να κάνει το κόσμο, δεν υπάρχει κάποιο θέμα, έτσι. Μπορεί απλά να πάει και να το χτίσει οπουδήποτε. Βλέπετε, εδώ είναι η βιβλιοθήκη, την οποία δεν έχω τελειώσει ακόμα. Βάλουμε στο επόμενο βίντεο θα τελειώσουμε αυτό. Τώρα πάμε λίγο έτσι για λίγο mobs. Θα πάρω λίγο φαγητό μαζί μου, να πατήσω το μήλο. Είσαι εδώ το μήλο. Δεν έχω καθόλου. Α. Ωραία. Ένα πόρτο. Τέλεια, μόνο ένα. Εκεί. Τι ωραίο εδώ φαίνεται, ειδικά το πρωί που θα είναι πιο φωτισμένο, είναι και πιο όμορφο φυσικά. Στείλτε comment όπως σας είπα στο προηγούμενο βίντεο για τα σπίτια που θέλετε να φτιάξουμε οτιδήποτε. Κάνα storage room εκτός του lab εδώ πέρα. Σε λίγο καιρό θα έχει γίνει πάρα πολύ ωραία η HeroLand. Το είχα βάλει για να ξέρω πώς να γυρίζω στο άλλο μου σπίτι, αλλά από τώρα το θυμάμαι.
είναι η νησιωτή να τα μπείτε στο games που να έρθετε εκεί. Αλλά είναι εύκολο να το βρείτε, άμα θυμάστε που είχα πάει στο προηγούμενο βίντεο για να έρθω. Λοιπόν παιδιά, μάλλον το καιρό και το Minecraft δεν αγωρίζει και λοιπόν θα τελειώσουμε το βίντεο που θα γίνει σαν να βρέσει. Οπότε λοιπόν αν δεν έχετε κάνει like, να το κάνετε τώρα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, κάντε comment για το feedback και για άμα θέλετε να αλλάξουμε κάτι. Γεια!